αγωνιστική. Μπράβο. Όπου θα γίνουν όλα τα παιχνίδια από ό,τι βλέπω στις 4. Τα παιχνίδια είναι knockout. Είναι knockout. Μπράβο, μία και έξω, ναι, ναι. Και θα έχουμε ΠΑΟ Κουφαλίων, Δόξα Πενταλόφου, ναι. Εθνικό Μαλγάρων, Ολυμπιακό Κιμήνων. Τοπικό ντέρμπι εκεί, Χρύσα. Ναι. Μάλγαρα Κίμηνα. Θα δείξει. Θα δείξει. Ιωνικός Καμπανιακός. Μπράβο. Μετά, στο δεύτερο όμιλο, Κανονιέριδες Ελευθεριακός. Νεάπολη, Νίκη Ευκαρπίας. Παύλος Μελάς, Μακεδονικό Νέος Νεάπολης. Τρίτο όμιλο, ΑΕΚ Ρήνης ΠΑΟΔ. Εθνικός Πηλέας Αχιλλέας Τριανδρίας. Φοίνικας Καλαμαριάς Μαραθώνας. Εκεί το τοπικό ντέρμπι της Καλαμαριάς πάλι, Χρύσα. Εκεί μάλλον πως θα είμαστε. Μάλλον θα είσαι εκεί πέρα, φαντάζομαι. Φοίνικας Καλαμαριάς Μαραθώνα. Δεν θα με βάλει ο Τσακέλης να παίξω, βέβαια, αλλά. Όχι, αλλά μπορείς να τραβήξεις κάποια instantanea εκεί για να τα δείξουμε στην εκπομπή μας από τη συγκεκριμένη αυτή αναμέτρηση. Άρης Καβαλαρίου, Μακεδονικός Λυτής. Ναι. Ατρόμητος Τριαδίου, ΑΕΚ Αληθέας, πρώην Παναγία Φανερωμένη. Μπράβο. Και Αστέρας Ανάληψης, Κεραυνός Αεροκάστρου. Μάλιστα. Μέγας Αλέξανδρος Νέας Απολωνίας, Απόλλων Απολωνίας. Αυτό το είπαμε. Αμέ. Το είπαμε, έτσι. Βέβαια. Ωραία. Αυτά θα γίνουν, να πούμε, αυτή τη Δετάρτη στις 5. Στις 4. Οκτωβρίου. Α, 5. 4 το απόγευμα εννοώ εγώ. Σήμερα έχει 3. Τρίτη, εγώ 4. 4 το απόγευμα. Τετάρτη, 5. Λοιπόν, την μεθεπόμενη Τετάρτη, 12 του μηνός τώρα, έχουμε την δεύτερη φάση της τρίτης φάσης του κυπέλλου. Δηλαδή, τα υπόλοιπα παιχνίδια της τρίτης φάσης. Στον πρώτο όμιλο, Ομόνια Σύμβουλο Άχου Αγίου Θανασίου. Στο δεύτερο όμιλο, ΕΑΣ Ευόσμου Ηρακλής Αμπελοκήπων, Ένωση Σικιών, συγγνώμη, Ηρακλής Αμπελοκήπων, ένα ντέρμπι δύο κορυφαίων ομάδων της Α1 και ΕΑΣ Ευόσμου Ακρίτης Σικιών. Για τον τρίτο όμιλο έχουμε Απόλλων Κάτω Σχολαρίου ΠΑΟ Νέων Επιβατών, Αχιλλέας Περαίας Θερμαϊκός Θέρμης, Αναγέννηση Αγίου Ιωάννη, Αναγέννηση Επανομής, χωρίς αγώνα προκρίνεται στην επόμενη φάση ο Πόμα Λακοπής Πηλέας, τυχερός. Η ομάδα τυχερή, μάλλον τη Μαλακοπή Πηλέας, χωρίς αγώνα. Στον τέταρτο όμιλο έχουμε Δόξα Ρετής Εθνικός Οχού. Άρα, δηλαδή, Γιώργο, την μεθεπόμενη Τετάρτη αγωνίζεστε μέσα στη Δόξα Ρετής για τον θεσμό του κυπέλλου. Ναι. Δύο λόγια το παιχνίδι. Θα προκριθείτε, πιστεύεις? Είναι το πρώτο επίσημο μάτς της σεζόν. Θέλω να πιστεύω ότι θα προκριθούμε. Έχουμε πολύ καλή ομάδα. Πιστεύουμε σε αυτούς μας. Το γήπεδο δεν είναι ο καθρέφτης. Μάλιστα. Στον τέταρτο όμιλο, όπως είπαμε, Απέλα Γκαδάλης Πότος Κρυθιάς, άλλο ντέρμπι εκεί τοπικό, χωρίς αγώνα προκρίνεται στην επόμενη φάση η Δόξα Σύρου. Πάμε στον πέμπτο όμιλο, Μέγας Αλέξανδρος Ελλήνων Ναού Μεσύμβριας, Άσμεν Εμένης Δόξα Ελευθερίου Κορδελιού, έκτος όμιλος Πήγασος Εσκύλος Ωραιοκάστρου Αστραπή Μεσαίο Δόξα Πετροτού, έβδομος όμιλος ΑΟ Καρδίας Αριστοτέλειο Κολέγιο. Φέτος η ομάδα της Καρδίας ξεκίνησε δυναμικά τόσο στο κύπελλο όσο και στο πρωτάθλημα. Το θέμα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Τι θα γίνει με την ομάδα της Καρδίας. Οι αγώνες της γάμα φάσης νοκάουτ θα πραγματοποιηθούν, όπως είπαμε, 5 και 12 Οκτωβρίου. Αυτά και με το κύπελλο μας το ζήτησαν. Χρύσα, ο λόγος σε σένα. Συνεχίζεις ακάθεκτη. Ωραία. Θα πάω να πω πάλι για το διγενή. Ναι. Γιατί καταλαβαίνεις ότι όλοι θα συζητάνε. Μισό λεπτό, Χρύσα, να πάμε όπως με ενημερώνεις σε ένα διάλειμμα και μετά έχουμε όλη την ώρα δική μας να συνεχίσουμε, έτσι. Ναι. Λοιπόν, Κώστα, είμαστε έτοιμοι? Πάμε λοιπόν.